Γεια σε όλους σας και καλώς ορίσατε στα Retro News της Παρασκευής. Να και μια μέρα που είμαστε σταθεροί επιτέλους στα Retro News, Παρασκευή. Για όσους περιμένετε τα σημερινά Retro News να έχουν ως κύριο θέμα το Euro, όχι, δεν έχουν ως κεντρικό θέμα το Euro, μιας και το έθιξα σε ένα άλλο βίντεο, οπότε εδώ πέρα απλά θα αναφέρουμε τους ομίλους. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά νέα, σας έχω μπόλικο υλικό, οπότε πάμε γρήγορα να τσεκάρουμε τα νέα μας. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μιλώντας αρχικά για το Euro, αναφέροντας τους ομίλους. Εδώ πέρα βλέπετε τους ομίλους του Euro. Στον πρώτο όμιλο είναι η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Σκωτία και η Ελβετία. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Ισπανία, η Αλβανία, η Κροατία και η Ιταλία. Στον τρίτο όμιλο είναι η Αγγλία, η Δανία, η Σλοβενία και η Σερβία. Στον τέταρτο όμιλο είναι η Γαλλία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Πολωνία. Στον πέμπτο όμιλο είναι το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ουκρανία. Ενώ στον τελευταίο όμιλο, στον έκτο όμιλο δηλαδή, είναι η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Γεωργία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα νέα μας, μιλώντας για τον Λίονελ Μέση και την πιθανή αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο. Πότε τελικά ο Λίονελ Μέση θα αποφασίσει να φύγει από το αγαπημένο του άθλημα? Όπως ανέφερε ο Αργεντίνο Superstar στο The Big Time Podcast, νιώθει καλά και δεν σκέφτεται ακόμα να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. Πότε όμως θα σκεφτεί να αποσυρθεί? Όταν πλέον οι επιδόσεις του δεν θα είναι και τόσο καλές, όταν δεν θα νιώθει και τόσο καλά και δεν θα χαίρεται όλη αυτή τη διαδικασία του ποδοσφαίρου. Με λίγα λόγια, Λίονελ Μέση, όταν θα δει ότι δεν χρησιμεύει πλέον σε κανέναν, όταν όλη αυτή η διαδικασία θα τον έχει κουράσει, τότε θα αποφασίσει να αποσυρθεί. Όπως δείχνουν τα πράγματα όμως, από ό,τι φαίνεται ο Μέση έχει ακόμα κάποιο χρόνο μπροστά του. Και μιας και είμαστε τώρα σε ένα θέμα Μέση, ας πάμε να δούμε λίγο εκείνη τη χειρονομία που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν του φωνάζανε Μέση. Ο Πορτογάλος απάντησε σχετικά με αυτό. Όπως είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πάντα θα σέβεται τις κουλτούρες από όλες τις χώρες και οι άνθρωποι μπορεί να παρεξηγούν κάποιες κινήσεις. Με λίγα λόγια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε πως αυτό ήταν μια παρεξήγηση. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι χειρονομία ήταν αυτή. Σας είχα πει να μου πείτε τις δικές σας απόψεις και όλοι μου λέγατε κάτι για τα ρηπαπά του. Αλλά ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, δεν φημίζομαι ότι είμαι και ξουράφι γενικότερα. Και μιας και μιλήσαμε για κουλτούρες χωρών, πάμε λίγο στην Εθνική Αγγλίας και σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, το οποίο έχει ως πρωταγωνιστή την Nike. Αυτό εδώ πέρα το σύμβολο, ο σταυρός δηλαδή που βλέπετε στην Εθνική Αγγλίας, είναι ο σταυρός του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, στην νέα εμφάνιση της Εθνικής Αγγλίας εμφανίζεται αυτός ο σταυρός του Αγίου Γεωργίου στο πίσω μέρος του λαιμού, αλλά δεν είναι έτσι όπως περίμεναν οι Άγγλοι. Όπως βλέπετε, ο σταυρός είναι πολύχρωμος και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους περισσότερους Άγγλους, οι οποίοι το σχολίασαν άκρως αρνητικά, βρίζοντας την Nike σε όλη τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, αλλά ότι υπάρχει οικογένεια, θρησκεία, σύμβολα χωρών, ό,τι έχει να κάνει με την παράδοση τέλος πάντων, πάνε να το καταργήσουν, είτε είσαι Αγγλία, είτε είσαι Ελλάδα, είτε είσαι οποιοδήποτε. Εσάς, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με αυτό? Η Daily Mail έβγαλε μια κατάταξη των top 10 καλύτερων ποδοσφαιριστών που έχουν υπάρξει ποτέ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπήκε καν μέσα στην πεντάδα. Σε αυτή την κατάταξη, την οποία έφτιαξε η Daily Mail, πρώτο έχει τον Λίονελ Μέση, δεύτερο έχει τον Μπελέ, τρίτο τον Μαραντόνα, τέταρτο τον Κρόιφ και πέμπτο τον Ζινεντίν Ζιντάν. Από εκεί και πέρα, έκτος είναι ο Ντι Στέφανο, έβδομος ο Ρονάλντο Ναζάριο, όγδος ο Γκαρίντσα, ένατος ο Ζίκο και δέκατος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο όχι μόνο δεν βρίσκεται στην πεντάδα, αλλά και με δυσκολία έφτασε τη δεκάδα από ό,τι φαίνεται και αυτό έχει δημιουργήσει αντιδράσεις σχετικά με την Daily Mail. Μήπως, λέω μήπως, σας έλειψε ο Ζωζέ Μουρίνιο? Ο Πορτογάλος τεχνικός πρόσφατα έφυγε από τη Ρώμα και από ό,τι φαίνεται ψάχνει νέες προκλήσεις, λέγοντας πως είναι δυνατός και ανανεωμένος, έτσι ώστε να αναλάβει μια νέα ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι αυτή. Το αστείο είναι ότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές για τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει, λέει, από το καλοκαίρι τις νέες του δραστηριότητες. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον συγκεκριμένο. Εγώ θα πρότεινα έτσι, όχι μια θέση για Εθνική Ελλάδος, ρε παιδάκι μου, αλλά κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Ίσως μια Εθνική θα του τέριαζε. Κάποιες στοιχηματικές έχουν βγάλει αποτελέσματα σχετικά με τα φαβορί για το Euro του 2024. Πάμε λίγο όμως να δούμε τα ποσοστά από τις 5 πρώτες ομάδες, δηλαδή από αυτά τα φαβορί.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αγγλία με 25% πιθανότητες, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 22,2% πιθανότητες, στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 14,3% πιθανότητες, στην τέταρτη θέση είναι η Ισπανία με 12,5% πιθανότητες και στην πέμπτη θέση είναι η Πορτογαλία με 11,1% πιθανότητες. Από εκεί που δεν το περιμέναμε, ξαφνικά κάπου πετάχτηκε η Γερμανία. Η Γερμανία έχει εδώ και αρκετά χρόνια να μας δείξει κάτι από το παλιό της σε αυτό. Ναι μεν, πήρε το παγκόσμιο κύπελο πριν από 10 χρόνια, αλλά από τότε δεν έχει κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Προχωρώντας στο βίντεο που ακολουθεί, θα δείτε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος μέσα σε λίγες σελίδες μας δείχνει όλη τη ζωή του Neymar. Προχωρώντας τώρα πάμε στο Champions League και στους αγώνες τους οποίους έρχονται και πιο συγκεκριμένα στη Real Madrid και τη Manchester City. Σύμφωνα με την Diarioa, ο Erling Haaland έχει βάλει ως σκοπό να δώσει τον καλύτερό του εαυτό εναντίον της Real Madrid, έτσι ώστε να δείξει στη βασίλισσα της Ευρώπης την αξία του, πας και παιχτεί κάποια μελλοντική μεταγραφή. Το έχω δει από κάνα 2-3 site το συγκεκριμένο και υπάρχει μια αλήθεια πίσω από αυτό. Σου λέει ο Erling Haaland ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, γιατί να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο θέμα με τον Mbappé και εγώ να μην βρίσκομαι μέσα. Γιατί εμένα να μην με θέλει η Real ή γιατί να μην πάρω μια μεταγραφή του χρόνου εκεί πέρα μπας και ανεβάσω επίπεδο και άλλο την καριέρα μου. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες και θα είμαστε εδώ για να τις αναλύσουμε. Σιγά σιγά προχωρώντας πάμε να δούμε ένα goal το οποίο θα είναι λογικά υποψήφιο για Puskas Award. Αυτό το goal είναι του Yassine Benzia, ο οποίος το σκόραρε με την ομάδα της Εθνικής Αλγερίας. Όλοι μιλούν για τον νέο Βραζιλιάνο αστέρα εν ονόματι Έντρικ. Ο Έντρικ έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και πρόσφατα έκανε κάτι ξεχωριστό το οποίο το έχει κάνει μόνο Πελέ με την Εθνική Βραζιλίας. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών που σκόραρε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια με την Εθνική Βραζιλίας είναι μόνο ο Πελέ το 1957. Λέτε αυτός ο Έντρικ ρε παιδιά να είναι τόσο ξεχωριστός ποδοσφαιριστής τελικά. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια της καριέρας του. Πάμε λίγο σε κάτι κουτσομπολίστικο. Το κάνω που και που, αναφέρω και κάτι κουτσομπολίστικο. Αυτό το κουτσομπολίστικο έχει να κάνει με την Σακίρα και τον Πικέ. Πρόσφατα η Σακίρα όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ότι παράγει περισσότερη μουσική, γενικότερα είναι πιο εργατική τώρα τελευταία, είπε πως τόσο καιρό ήμουνα με τον Μπικέ και ο άντρας μου λέει με κρατούσε πίσω. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ανέβω ξανά. Η αλήθεια είναι φίλε μου Μπικέ ότι είχες μια τέτοια γυναίκα ρε φίλε και την άφησες να φύγει και τώρα ό,τι και να πει πραγματικά δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση ούτε από εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους να πούμε, ούτε εμείς δεν μπορούμε να σε υποστηρίξουμε πια. Προχωρώντας πάμε σε ένα δυσάρεστο νέο το οποίο έχει ως πρωταγωνιστή έναν Ιταλό ποδοσφαιριστή, τον Σάντρο Τονάλι. Ο Τονάλι πλέον στην πλάτη του έχει 50 κατηγορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με παράνομο στοιχηματισμό. Αυτές οι πληροφορίες που βγήκαν στο φως αναφέρουν πως όλες οι κινήσεις του Τονάλι αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 12 Αυγούστου μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Οι έρευνες συνεχίζονται σχετικά με τον Σάντρο Τονάλι και αν έχει κάνει κάτι χειρότερο ρε παιδάκι μου. Αν βρουν κάτι στην πορεία, τότε αυτοί οι 10 μήνες που έχει φάει, αναμένεται να γίνουν περισσότεροι. Ένας παίκτης ρε παιδιά που περνάει απαρατήρητος ρε παιδί μου, είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και όμως καταφέρει να περνάει απαρατήρητος. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο Ρόδρι, ο οποίος και σήμερα κλείνει 418 ημέρες που δεν έχει ιτηθεί, είτε με την εθνική του ομάδα, είτε με τη Manchester City. Όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα, ομάδες της Premier League έχουν εξοδέψει από τότε που έχει να χάσει ο Ρόδρι 2,8 δισεκατομμύρια σε μεταγραφές. Καταλαβαίνετε δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα που έχει να χάσει ο συγκεκριμένος παίκτης. Σας είπα, σήμερα είναι 418 ημέρες. Αυτό συνεχίζει και αυξάνεται. Προχωρώντας τώρα, μιας και μιλήσαμε για Premier League, πάμε στη Chelsea και στον Todd Boehly, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα καθαιρεθεί ως chairman της αγγλικής ομάδας. Όπως αναφέρει η Daily Mail, το σύνολο των ιδιοκτητών αποφάσισαν να καθαιρέσουν το Todd Boehly το 2027. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Todd Boehly μπορεί να γυρίσει στη θέση του το 2032 σε περίπτωση που ακόμα έχει μετοχές στη Chelsea.
Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο Άγχελ Ντι Μαρία, ο οποίος δέχεται απειλές για τη ζωή του. Ο Ντι Μαρία πριν από λίγες μέρες δήλωσε πως θα ήθελε να τελειώσει την καριέρα του γυρίζοντας πίσω στο Ροζάριο της Αργεντινής. Λοιπόν, αυτό μόλις το άκουσαν κάποιοι ούλτρας εκεί πέρα, ούλτρας, φανατικοί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί, προειδοποίησαν την οικογένειά του να μην γυρίσει, γιατί αν γυρίσει δεν θα περάσει και τόσο καλά. Πλέον οι αρχές της Αργεντινής έχουν αρχίσει και ψάχνουν έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν τους υπεύθυνους για αυτές τις απειλές, με τον Ντι Μαρία να μην φαίνεται να γυρίζει πίσω στην Αργεντινή μετά από όλα αυτά. Φεύγουμε τώρα από τα απλά νέα και πηγαίνουμε στα μεταγραφικά νέα. Στα μεταγραφικά νέα σήμερα η Manchester United έχει ιδιαίτερο ψωμί, οπότε πάμε να δούμε λίγο τι σχέδια έχει. Αρχικά η Manchester United στοχεύει έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή, τον Ντάνι Όλμο, και θέλουν να δώσουν τα 60 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του, έτσι ώστε να τον πάρουν το καλοκαίρι. Άλλες ομάδες που θέλουν τον ποδοσφαιριστή είναι η Real Madrid, η Chelsea, η Tottenham και η Manchester City. Επίσης, ένα νέο που δεν περιμέναμε λέει πως η Manchester United ενδιαφέρεται για τον Χωσελού, που τον έχει αυτή τη στιγμή η Real Madrid ως δανεικό. Ναι, ο Χωσελού έχει παίξει πολύ καλά στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ίσως αυτό το δημοσίευμα να μην έχει και τόσο μεγάλη βάση, αν και η United μας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχει και ιδιαίτερη λογική όταν διαλέγει center for. Βέβαια, άλλη μια επιθετική επιλογή που θα ήθελε η Manchester United είναι ο πολύ καλός φέτος Ivan Toney. Τώρα φεύγουμε από τους ποδοσφαιριστές που θέλει United για να πάμε στον προπονητή που από ό,τι φαίνεται θέλει ο αγγλικός σύλλογος, μιας και σε περίπτωση που αντικαταστήσουν τον Ten Hag, σε περίπτωση ναι, θα θέλουν να πάρουν τον Southgate, τον προπονητή δηλαδή της Εθνικής Αγγλίας. Τελειώνοντας με τη Manchester United, η αγγλική ομάδα από ό,τι φαίνεται θα παλέψει με την ομάδα της Liverpool έτσι ώστε να διεκδικήσει τον Federico Chiesa της Juventus. Τουλάχιστον έτσι ακούγεται σύμφωνα με αγγλικά και ιταλικά δημοσιεύματα. Όλοι ξέρουμε το σε πόσο δύσκολη θέση είναι η Μπαρτσελόνα αυτή την περίοδο. Σε περίπτωση που ο Τσάβι δεν μείνει το καλοκαίρι, αν δεν καταφέρει κάτι άλλο φέτος, τότε θα θέλανε την επιστροφή του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος ναι μεν τα πηγαίνει πολύ καλά στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει πείσει και τόσο με την Paris Saint-Germain. Στα προηγούμενα Retro News σας είχα πει κάποιες δηλώσεις του Λαπόρτα, ο οποίος είχε πει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον Χάλαντ και θέλουμε ποδοσφαιριστές διαφορετικού τύπου και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, βγήκανε κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο Χάλαντ είναι ο νούμερο ένα στόχος της Μπαρτσελόνα φέτος. Όπως είπαν αυτά τα δημοσιεύματα, η εκπρόσωπος του Έρλινγκ Χάλαντ, η Ραφαέλα Πριμέντα, συναντήθηκε με τον Ντέκο και συζητήσανε σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή του Έρλινγκ Χάλαντ. Ρε λέτε, να δούμε τον Εμπαπέ στη Ρεάλ και το Χάλαντ στην Μπαρτσελόνα. Γενικότερα αυτοί οι δύο θέλουν να μας τρελάνουν φέτος, δεν ξέρουν τι θέλουν μου φαίνεται. Και όχι, δεν μιλάω για τους δύο ποδοσφαιριστές, μιλάω για τις δύο ομάδες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ξέραμε ότι ο Τόνι Κρος στο τέλος αυτής της σεζόν θα τελειώσει την καριέρα του. Έλα μου όμως που η Ρεάλ Μαδρίτης τον έπεισε και του είπε «Τόνι, μην τελειώσει την καριέρα σου αγόρι μου, κάτσε για ακόμα ένα χρόνο στην ομάδα». Και αυτός έκανε την καρδιά του πέτρα και αποφάσισε να μείνει για ακόμα μία σεζόν στη Βασίλισσα. Όπως είπε και ο Φαμπρίτζιο Ρωμάνο, μένουν μόνο τα χαρτιά έτσι ώστε ο Τόνι Κρος να υπογράψει για ακόμα ένα χρόνο και να μας χαρίσει το ταλέντο του για λίγο ακόμα. Κλείνουμε τώρα τα Retro News με δύο νέα από την Bild. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος φαίνεται να έχει λήξει τις διαπραγματεύσεις με την Bayern Μονάχου, μιας και θέλει όπως και δίποτε να πάει στη Real Madrid να συνεχίσει την καριέρα του. Το άλλο νέο έχει να κάνει και με λίγο Real αλλά και λίγο Bayern Μονάχου, μιας και ένας πιθανός στόχος της γερμανικής ομάδας είναι ο Zinedine Zidane, ο πρώην προπονητής της Real δηλαδή. Αυτά λοιπόν παιδιά μου, κυρίες και κύριοι, ήταν τα Retro News της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Όσοι θέλετε να δείτε το χθεσινό μου βίντεο που παραθέτω κάποιες σκέψεις μου σχετικά με την Εθνική Ελλάδος, μπορείτε να μπείτε και να το τσεκάρετε. Επίσης, όσοι θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι, ξέρετε, sub, like, σχόλια κλπ. Άλλο ένα Retro News έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.